καλή προπόνηση σε όλους. Έχουμε τραυματίες. Μέση. Ναι, αγώνα. Αγώνα, ωραία. Οι υπόλοιποι όλοι είναι έτοιμοι για μάτς, ωραία. Λοιπόν, ζέσταμα, 20 λεπτά, 10-15 λεπτά τεχνικούλα και μετά ξεκινάμε τα μάτς. Ιδρυτής αυτού του συλλόγου του Άτλαντα Γαλιθέας, του μεγαλύτερου συλλόγου πάλης που υπάρχει στην Ελλάδα, ήταν ο Παράσκος ο Μπόρας. Μπόρας ήταν το ψευδόνυμο, Κωτίδης ήταν το πραγματικό του όνομα. Ήτανε παππούς μου, γεννήθηκε το 1910 στην Κερασούντα του Πόντου. Πρόσφυγας, μικρό παιδί αναγκάστηκε λόγω των γεγονότων τότε να φύγει για να πάει στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα. Εκεί έμαθε και την πάλη. Και το 1931 γυρίζοντας σε ηλικία 21 ετών από την Αμερική ιδρύει τον Άτλαντα Γαλιθέας. Ο σύλλογος ξεκίνησε σαν σύλλογος ελεύθερης ιαπωνικής πάλης. Το 1957 ο Άτλαντας μπήκε στην ερασιτεχνική πάλη και αυτό το γεγονός έδωσε κίνητρο στην Ομοσπονδία να διοργανώσει τότε το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα ελεύθερης πάλης. Μέχρι το 1957 διεξαγόνταν μόνο πανελλήνια πρωταθλήματα στο στυλ της ελληνορωμαϊκής. Από το 1974 μέχρι το 1999 ο Άτλαντας κέρδισε 26 συνεχόμενα πρωταθλήματα στους άντρες στο στυλ της ελεύθερης πάλης. Ο Παράσκος ο Μπόρας πέθανε το 1984 και τελευταία του επιθυμία ήταν να περάσει ισορρός από το γυμναστήριο που τότε στεγαζόμασταν στη μικρή εξέδρα του Δημοτικού Σταδίου Γαλιθέας. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτοί εδώ οι προπονητές είναι εθελοντές. Αυτοί δεν πληρώνονται ούτε από Ομοσπονδία, ούτε από Δήμο, ούτε από Γενική Γραμματεία. Υπάρχουν κάποιες πολύ μικρές συνδρομές που είναι προαιρετικές. Επειδή είμαστε κατά βάση ερασιτέχνες, αυτό εδώ πέρα είναι το καφενείο μας. Αντί για καφενείο, ερχόμαστε εδώ πέρα και στηρίζουμε την πάλη και το σύλλογο. Βλέψε εδώ, βλέψε. Κατέβω. Με το κουμπό, βλέψε εδώ, μπήκα. Κύριε Τηλεκάνη πως μπαίνει μέσα και τραβάω το χέρι πίσω. Μπράβο, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δημήτρη, γεια σας. Δυστυχώς το άθλημα δεν το ξέρουν πολύ, δεν είναι πολύ διαδεδομένο τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Έχει ξεχαστεί. Στην αρχαιότητα, όπως ξέρετε, ήταν ένα από τα πιο βασικά αθλήματα. Θα θέλαμε να ξαναέρθει η πάλι και η ελληνορωμαϊκή και η ελευθέρα στο προσκήνιο, να γίνει πιο διάσημη προς το ευρύ κοινό. Τεχνικά, τα παιδιά για να αρχίσουν να δουλεύουν, είναι τα πρωταρχικά στάδια, πρέπει να γίνεται η προπόνηση σαν παιχνίδι. Για να τραβήξουμε το ενδιαφέρον του παιδιού, να μπει στο κλίμα και σιγά σιγά στην πάροδο των χρόνων, αυτό θα είναι ένα κομμάτι αναπόσπαστο της ζωής του. Δηλαδή, αν δεν έρθει στην προπόνηση, θα νιώθει ότι κάτι του λείπει. Όποιος τελειώνει να σηκώνει το χέρι. Πολύ ωραία. Μην ανοίξει το χέρι εκεί. Εδώ να μαζεύω. Προσέχετε. Αυτά θα σας τα λέω χίλιες φορές. Είμαι μαθητής του μεγάλου Καφιάσιου Μπόρα, ο οποίος μας δίδαξε πάλι λαβές οι οποίες τώρα έχουν αρχίσει να ξεχνιούνται. Έχω κάνει μια κίνηση μαζί με τους προπονητάς, άξια παιδιά, εδώ, να διδάσκω την πάλι ελληνορωμαϊκή και ελευθέρα, την εφαρμογή των λαβών από το α μέχρι το ω. Κατάγομαι από τον Εύρο. Όταν γινόντουσαν πανηγύρια εκεί, μετά την εκκλησία έβγαιναν έξω όλος ο κόσμος και χόρευε. Αλλά το γεγονός της ημέρας ήταν η πάλη, η οποία γινόταν μεταξύ ανδρών από όλα τα γύρω χωριά. Ήταν μεγάλη τιμή για αυτόν ο οποίος θα νικούσε όλους τους πρωταθλητές των άλλων χωριών. Θλίβομαι γιατί ακούω ότι γίνονται κάτι κινήσεις στους Ολυμπιακούς,
να καταργήσουν αυτά τα αγωνίσματα, όπως είναι η Ελευθέρα πάλι, η Ελληνορωμαϊκή. Εκτός από την πολύ ωραία προπόνηση που κάνουν καθημερινά, για να έχουν μια σωστή και ολοκληρωμένη προετοιμασία για μεγάλους αγώνες, χρειάζονται και άλλα πράγματα. Χρειάζονται συμμετοχές σε προετοιμασίες στο εξωτερικό, προετοιμασίες εντός Ελλάδος, χρειάζονται συμμετοχή σε τουρνουά, φυσικοθεραπευτές να είναι δίπλα τους, διατροφολόγους, συμπληρώματα. Όλα αυτά χρειάζονται για μια ολοκληρωμένη προετοιμασία. Εμείς δυστυχώς πάμε μισοπροετοιμασμένοι σε σχέση με αθλητές άλλων χωρών που αυτά τα θεωρούν δεδομένα, ενώ εμείς πολλά από αυτά δεν τα έχουμε. Σίγουρα νιώθεις ευθύνη για να δώσεις την ψυχή σου σε κάθε αγώνα, ώστε να μπορέσεις να σηκώσεις την ελληνική σημαία ψηλά. Και ακόμη καλύτερα αν μπορέσεις να φέρεις και την πρώτη θέση, ώστε να ακουστεί ο εθνικός ύμνος και να κάνεις τον κάθε Έλληνα που βρίσκεται εκεί ή παρακολουθεί τους αγώνες υπερήφανο. Με λένε Ελένη Παπαδάκη, ασχολούμαι με την πάλη και είναι χρήσιμο άθλημα η πάλη για να γυμνάζει όλο το κορμί. Και όταν μεγαλώσουμε, να είμαστε δυνατοί. Έλα Γιώργο. Stop. Το χέρι σου εδώ πέρα, τι το αφήνει. Ο βασικότερος λόγος που ξεκίνησα την πάλη ήταν ο θάνατος του πατέρα μου. Αισθάνθηκα πάρα πολύ αδύναμος εκείνη την περίοδο και είχα βαθιά θλίψη μέσα μου. Και η πάλι ήταν ένας τρόπος να αντισταθώ σε όλη αυτή την κατάσταση την οποία βίωνα και ζούσα. Ο σημαντικός λόγος που έρχονται τα παιδιά στην πάλι είναι για να μάθουν στη ζωή τους να διεκδικούν, να αντιστέκονται και να μάθουν να παλεύουν με την ευρύτερη έννοια της λέξεως, να μπορούν να σταθούν στη ζωή τους, να διεκδικήσουν τα πράγματα και να πάρουν αυτό που τους αξίζει στη ζωή. Η πάλι επειδή είναι ένα σύνθετο άθλημα, το οποίο χρειάζεται να έχεις και ελαστικότητα και ταχύτητα και όταν κάνεις μία κίνηση και βρεθείς ανάσκελα πρέπει να ξέρεις πού βρίσκεσαι στο χώρο, αυτό το κάνει το παιδί να αναπτύξει ακόμα περισσότερο τις ικανότητες του αυτές. Όπως όταν του διδάσκω μία τεχνική γυμναστικής, όχι απαραίτητα λαβές πάλις, εκεί πέρα το παιδί αρχίζει να αντιλαμβάνεται το σώμα του πώς ακριβώς πρέπει να κινηθεί. Αυτή είναι μια σύνθετη διαδικασία, δεν είναι τόσο απλή όσο απλά όταν το βλέπουμε, με αποτέλεσμα όταν ξεκινάει ένα παιδάκι να το κάνει αυτό στην ηλικία των 5 ετών, τον οδηγεί πραγματικά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να αναπτύξει ικανότητες πνευματικές που το βλέπουμε σε ένα παιδί που είναι 11 ή 12 χρονών. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη διαφορά που σχηματίζεται στο παιδί το οποίο ασκείται μέσα στην παλέστρα.